Καλή σας ημέρα, κυρία Μαραβέλια. Να πούμε στους ακροατές μας ότι βρισκόμαστε στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Άννας Μαραβέλια, εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπήρωσης και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τίνου. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να μας δεχτείτε σε αυτό το πρώτο podcasting που κάνουμε εδώ στην Τίνο, με σκοπό ο λαός της Τίνου και οι πολίτες της Τίνου να έχουν ως το δυνατόν μια πληρέστερη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα που αφορούν το νησί και ευρύτερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιώργο. Νομίζω μπορούμε να μιλάμε στον ενικό. Γνωριζόμαστε άλλωστε χρόνια. Είμαστε και οι δύο νέοι σε ηλικία και σε ιδέες και σε μυαλά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Φυσικά, φυσικά. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους της Λαϊκής Συσπήρωσης. Είμαι και είμαστε πάντα στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις να μας υποβάλεις εσύ, θέλει το κοινό, οι αναγνώστες σου να μας υποβάλουν. Ευχαριστώ, Άννα, για την προτροπή να μιλάμε στον ενικό. Ευχαριστώ για αυτή την προτροπή να μιλήσουμε στον ενικό. Φυσικά γνωριζόμαστε χρόνια. Η αλήθεια είναι πως πάντα η αριστερά πρωτοπορεί και πρωτοπορεί και στους αγώνες και στην ενημέρωση του λαού, και αυτό είναι ένα πράγμα που οφείλουμε να το πούμε, και γι' αυτό ήσουν πάρα πολύ δεκτικοί σε αυτή την πρόταση, μιας και δεν έχει υπάρξει ανάλογη πρωτοβουλία ποτέ στο νησί της Τίνου για συνέντευξη, για podcasting, τουλάχιστον σε πολιτική συνέντευξη. Λοιπόν, ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν λοιπόν στην κουβέντα μας, και αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω πρωτίστως, μπαίνοντας στο κυρίως μέρος της συνέντευξης σε αυτή τη συζήτηση και του podcasting, η Λαϊκή Συσπήρωση Τίνου θα κατέβει σε επερχόμενες δημοτικές εκλογές? Θα συμμετέχετε? Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ώστε να ενημερωθεί και ο τινιακός λαός, οπότε εγκαίρως να μπορεί να δρομολογήσει τις αποφάσεις του. Ναι, Γιώργο, σε ευχαριστώ και για την ερώτηση. Ούτως ή άλλως και το νησί μας έχει μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς εδώ και αρκετό διάστημα. Εννοείται και θα κατέβει η Λαϊκή Συσπήρωση στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Και άλλωστε θεωρούμε ότι είναι και πολύ σημαντικό να συμμετέχει η Λαϊκή Συσπήρωση και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και μάλιστα ενισχυμένη. Γιατί ακριβώς διαφέρουμε και από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις που διεκδικούν αυτή τη στιγμή τη Δημαρχία στο Δήμο Τίνου. Γιατί, αν μου επιτρέπετε και η έκφραση, είμαστε μόνοι που μας ενδιαφέρει να βγουν στο προσκήνιο οι ανάγκες του λαού της Τίνου, των εργαζομένων, των μικροαπασχολούμενων που ζουν και εργάζονται στο νησί, των κτηνοτρόφων, της νέας γενιάς που φαίνεται ότι έχει μια δύσκολη πραγματικότητα να αντιμετωπίσει, και από τη δραστηριότητά μας αυτά τα 3 χρόνια που έχουμε την έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά τα ζητήματα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και να φέρνουμε στο προσκήνιο, ζητώντας μια ανακούφιση και για τα προβλήματα και όπου μπορούμε να προτείνουμε και λύσεις. Και ουσιαστικά παλεύουμε για μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είναι στην απέξω, να το πούμε έτσι, γιατί οι κατευθύνσεις που έχει και αυτή η Δημοτική Αρχή και οι προηγούμενες ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τα επενδυτικά συμφέροντα, με μια Τίνο που τους ενδιαφέρει μόνο να κερδίζουν οι μεγάλοι πια που έχουν εμφανιστεί, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι, τα λίγα επιχειρηματικά συμφέροντα, και βλέπουμε ότι ο λαός της Τίνου υποφέρει από την ανασφάλεια, από τα προβλήματα υγείας, από την ακρίβεια. Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, και αρχικά δοθείς της ευκαιρίας για αυτή την ανάλυση που κάνεις. Βλέπουμε ότι ύστερα και από το τραγικό αυτό συμβάν στα Τέμπη, με την απώλεια τόσο νέων και νέων συνανθρώπων μας, όλη η ελληνική κοινωνία σε πανελλαδική διάσταση είναι θορυβημένη πλέον για το που πάμε, για το αν υπάρχει κοντά στον πολίτη ένα κράτος που του εγγυάται την ασφάλειά του, την ασφάλειά του στις μετακινήσεις του,
την ασφάλειά του ευρύτερα, την οικονομική του στοιχειώδη ευμάρεια για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες η ελληνική οικογένεια, και υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός. Θα ήθελα να το φέρω στην δική μας πραγματικότητα εδώ στην Τίνο, γιατί παρακολουθώντας τις τελευταίες μέρες τα δημοτικά συμβούλια και τις παρεμβάσεις σου οι οποίες γίνανε, τόνισες αρκετές φορές και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχες φέρει ζητήματα που άπτονται της υγιεινής και της ασφάλειας του τόπου. Μάλιστα, στο προτελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είχες φέρει το θέμα το πολύ σοβαρό του κημητηρίου, ας πούμε, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την υγιεινή και την ασφάλεια και του τόπου μας και των πολιτών, δεν είχε συμβεί καν το τραγικό δυστύχημα. Ύστερα από το τραγικό δυστύχημα έφερες το πολύ σοβαρό θέμα του λιμανιού της Τίνου, το οποίο είναι ένα λιμάνι το οποίο για χρόνια χρονίζει αυτή η κατάσταση με την μη ολοκλήρωσή του, και ένα λιμάνι το οποίο όλοι οι ειδικοί και μη το χαρακτηρίζουν ανασφαλές, και έφερες και το πολύ σημαντικό θέμα επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το γεφύρι της Κόμης, το οποίο και αυτό το Tinos Live TV είχε κάνει ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ, είχε καταδειχθεί ότι το γεφύρι, αν μη τι άλλο, χρειάζεται μια συντήρηση. Όπως είπες και εσύ, στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάνω από σχεδόν 70 χρόνια που έχει γίνει, περνάει κόσμος από πάνω το καλοκαίρι και το χειμώνα. Για αυτά τα θέματα που έθεσες, πήρες κάποια απάντηση από τους αρμοδίους, είτε αυτός είναι Δήμος, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και μια σύγχυση για το ποιος είναι αρμόδιος γιατί, και υπάρχει και σύγχυση και στους πολίτες, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και στην κεντρική διοίκηση σύγχυση. Γι' αυτό και είδαμε και στα Τέμπη υπήρχε μπαλάκι ευθυνών. Εσύ πήρες κάποια απάντηση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα? Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, ναι, όπως είπες, τα θέματα αυτά ουσιαστικά έχουν να κάνουν όλα με την ασφάλεια και το πόσο επικίνδυνες είναι οι υποδομές στις οποίες καλούμαστε να επιβιώσουμε πια, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί, ότι ταξιδεύουμε και πλέον λέμε άντε να φτάσω καλά. Δηλαδή αυτό το μήνυμα που ακούστηκε πανελλαδικά και μας κάνει όλους να ανατριχιάζουμε, τουλάχιστον εμάς, το στείλε όταν φτάσεις, βλέπουμε ότι πια εν έτη 2023 δεν είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιώντας ένα τρένο, ένα πλοίο, ένα λεωφορείο, παίζουμε τη ζωή μας λίγο κορώνα γράμματα λόγω των τεράστιων κενών ασφαλείας που υπάρχουν. Και θα πλέον κάθε νέος, ενώ παλιά λίγο δυσανασχετούσαμε, να το πω έτσι, όταν μας λέγανε οι γονείς μας στείλε και πάρε όταν φτάσεις, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα συνδέονται, είναι ουσιαστικά η ίδια πολιτική η οποία βάζει στο βωμό του κέρδους, θυσιάζει την ασφάλεια. Το ίδιο έγινε και με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στον ίδιο βωμό του κέρδους είναι αμφίβολο σε τι κατάσταση είναι τα σχολεία μας, και αυτό ήταν ένα θέμα που βάλαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση στις 17 Φεβρουαρίου, στο κατά πόσο είναι ασφαλή και υπάρχει στατική επάρκεια στα σχολικά κτίρια, τα οποία για μας είναι αλφα προτεραιότητας, να το πούμε έτσι, όπως και στα υπόλοιπα ζητήματα που αναφέρθηκες, και στο θέμα του νεκροταφείου και στο γεφύρι που συνδέει την Κόμη με την Κολυμπήθρα. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε είτε είναι γενικόλογες, είτε δεν λαμβάνουμε καμία απάντηση. Εμείς ουσιαστικά απαιτούμε, και αυτό είναι και πάνδημο αίτημα νομίζω πλέον και των δημοτών της Τίνου, να υπάρχουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα άδικα λόγω της κερδοφορίας, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Στο προκειμένου να μειώσουν λειτουργικά κόστη, επιλέγουν να μην μειώσουν τα κέρδη τους, τα οποία είναι εκατομμύρια το χρόνο, ειδικά στον τομέα των συγκοινωνιών, και στην περιοχή μας βλέπουμε ότι και μέσα στο lockdown τα πλοία είχαν αύξηση των κερδών τους, αλλά ουσιαστικά η ασφάλεια όλο και υποβαθμίζεται.
Προφανώς δεν χρειάζεται να το πούμε κι εμείς, όλοι απαιτούμε ότι δεν γίνεται στην Τίνο για παράδειγμα να έχουμε αυτό το λιμάνι και με ένα νοτιά να κινδυνεύουν να πνιγούν οι λιμενεργάτες, οι επιβάτες, να γίνει κάποιο ατύχημα. Τα απαιτούμε όλα αυτά. Για σύγχρονα λιμάνια, για πλοία που θα ελέγχονται, γιατί ο στόλος είναι υπερήλικος, πληρώνουμε όλοι πανάκριβα εισιτήρια και αυτό είναι ένα αίτημα των νησιωτών να μειωθεί το κόστος, γιατί για μια τετραμελή οικογένεια είναι δυσβάστακτο, όταν μάλιστα στην Τίνο δεν έχουμε ούτε όλες τις ειδικότητες των γιατρών, δηλαδή ακόμα και για ένα ταξίδι στην πρωτεύουσά μας που είναι η Σύρος, ουσιαστικά απαιτούνται διανυκτερεύσεις, πολλά έξοδα. Είναι όλα μαζί, να το πω έτσι για να μην πλατιάζουμε, είναι αλληλένδετα και συγκοινωνούν τα δοχεία. Και η τοπική διοίκηση έρχεται και εφαρμόζει μια πολιτική που ουσιαστικά έχει περικόψει ραγδαία τις χρηματοδοτήσεις, οπότε και πέρα από τις προθέσεις, αν δεν υπάρχουν τα αναγκαία κονδύλια, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να εφαρμοστεί μια κατεύθυνση που θα δώσει έμφαση στα ζητήματα ασφαλείας, σε αντιπλημμυρικά έργα, σε αντιπυρική προστασία, στην ασφάλεια και συντήρηση των οχημάτων του στόλου του Δήμου, των δημόσιων υποδομών, των σχολικών κτηρίων, όπως είπαμε. Αυτά για μας είναι αλφα προτεραιότητα και όχι τόσο τα fancy όπως πάνε να παρουσιάσουν κάποια project και κάποια έργα τα οποία ακούμε. Μάλιστα. Εδώ και χρόνια. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τίνος και προβάλλεται και είναι ένας προορισμός πλέον τουριστικός. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί επενδυτές θέλουν να επενδύσουν στην Τίνο ή τέλος πάντων βλέπουμε έντονη οικονομική δραστηριότητα στο νησί. Αυτή η ανάπτυξη εντός εισαγωγικών πιστεύεις ότι αντανακλάται και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων? Υπάρχει μία σύνδεση της ανάπτυξης είτε οικοδομικής είτε τουριστικής είτε ευρύτερα των επενδύσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή στο νησί με μία αντίστοιχη ευημερία στους κατοίκους, με μία αντίστοιχη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλες τις ειδικότητες, όχι για ορισμένες, γιατί να το πούμε αυτό, έχουμε πολλά παιδιά που έχουν σπουδάσει, που έχουν μορφωθεί, γιατί πολλές φορές υπάρχει, θέλω να το πω και εγώ αυτό, υπάρχει μια τάση να λέμε ότι υπάρχει δουλειά στην οικοδομή. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο όλοι οι οικοδόμοι. Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες και τεινιακών και άλλων νέων που έρχονται να δουλέψουν στο νησί. Πιστεύεις λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ευημερία, αντανακλάται? Όχι, και νομίζω δεν είναι μόνο ότι πιστεύουμε εμείς, είναι και το πώς το ζει και το βιώνει και ο κόσμος που ζει πάνω στο νησί μας, τόσο από τις νέες γενιές που λες, όσο και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή αυτό δεν αντανακλάται σε καλύτερη ποιότητα ζωής στους μόνιμους κατοίκους του νησιού, όπως αντίστοιχα και σε όλη την περιφέρεια, γιατί ξέρουμε ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον τουρισμό ουσιαστικά αποκομίζονται δισεκατομμύρια κάθε καλοκαίρι. Αλλά βλέπουμε ότι η ποιότητα ζωής των κατοίκων και πρακτικά το εισόδημά τους, να το πούμε έτσι, αυτό που μένει στην άκρη καθαρό, αλλά και η πρόσβασή τους σε υποδομές όλο και χειροτερεύει. Και το βλέπουμε και σε παραδείγματα με μεγάλες πολυτελείς, να το πούμε έτσι, μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι τους δεν αποκομίζουν από αυτή την ανάπτυξη κάτι και οι μισθοί έχουν μείνει τα ίδια. Εργάζονται το καλοκαίρι ήλιο-μήλιο, με υπερορίες απλήρωτες, με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ανύπαρκτα σε πολλές περιπτώσεις. Και το ζητούμενο που πρέπει να δούμε και εδώ, και εμείς το λέμε πάντα, είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Ο τουρισμός, όπως έχει δείξει και η εμπειρία, είναι ένα πολύ εύθραυστο προϊόν. Ότι γερνάσαμε, τις αιμονές μας περισυνέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, άγια λότρια ζει το κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η πόρνη
ακούσω μόνο φαντασμάτα. Κάτω οι σημαίες στις λομφόρους που παρελάσαμε, αλλάξαν λέει τα νεμολόγια και οι οριζόντες, μας κάνουν χάρη που μας ανέκονται και που γελάσαμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στο φιλόξενο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Άννας Μαραβέλια, εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπήρωσης Τίνου και Δημοτικής Συμβούλου. Άννα, σε αυτό το σημείο ήθελα να σε ρωτήσω, η Λαϊκή Συσπήρωση Τίνου πώς βλέπει το γεγονός ότι οι άλλοι συνδυασμοί, οι άλλες παρατάξεις, πώς βλέπει να κινούνται στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές? Έχεις μία άποψη για τους συνυποψηφίους των άλλων παρατάξεων, το πώς θα κινηθούν ή τις προγραμματικές τους αρχές πάνω στο θέμα, το πώς αντιλαμβάνονται τον τουρισμό, την ανάπτυξη, τα προβλήματα του τινιακού λαού? Υπάρχει μία αντίστοιχη πρόταση για το πώς πρέπει να κινηθεί το νησί της Τίνου γενικά το επόμενο διάστημα, με αυτή την, εντός εισαγωγικών θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, γίνεται μια επέλαση συμφερόντων, κεφαλαίων, το οποίο εκ πρώτης, τουλάχιστον εγώ θα μπορούσα να το πω, ότι μπορεί να έχει και ένα θετικό αποτύπωμα. Θα έχει όμως τελικά ένα θετικό αποτύπωμα? Και πώς το αφομοιώνουν οι άλλες παρατάξεις? Λοιπόν, τώρα Γιώργο, η κουβέντα αυτή που ανοίγεις νομίζω πρέπει, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαριστεί από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι ουσιαστικά μπορεί όσες γιατί ακούγονται και διάφορα πόσες συνδυασμοί θα κατέβουν, αν θα είναι 4, αν θα είναι 6 κτλ. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, και αυτό πρέπει να έχει σε γνώση του και ο κόσμος, ουσιαστικά λέμε ότι ανεξάρτητα πώς είναι, ουσιαστικά είναι δύο πολιτικές, δύο κατευθύνσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τίνο. Απ' τη μία τόσο η παράταξη της Δημοτικής Αρχής, όσο και της αντιπολίτευσης, όσο και κάποιες νέες παρατάξεις που ακούγεται ότι θα κατέβουν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ουσιαστικά, πέρα από κάποιες επιμέρους διαφορές, στην ουσία τους είναι οι ίδιοι. Γι' αυτό λέμε ότι στον αντίποδα είναι η Λαϊκή Συσπήρωση, που έχουμε μια άλλη, έναν άλλο δρόμο κατεύθυνσης για το νησί μας. Μιλάνε όλοι για ανάπτυξη, μιλάνε όλοι με τις ορολογίες βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. Αυτό όμως που φαίνεται και στην πράξη είναι ότι ανάπτυξη για ποιον και από ποιον. Γιατί αυτό που ζούμε εμείς είναι ότι η ανάπτυξη που αυτοί οραματίζονται και ήδη τη ζούμε δεν έχει τίποτα να δώσει στον απλό λαό που ζει και εργάζεται στην Τίνο. Τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους στην Τίνο αυτή τη στιγμή, στον τουρισμό, στις κατασκευές κτλ., βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν μεταφέρει τίποτα, δηλαδή ούτε έχει αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο των νησιωτών. Ίσα ίσα που από ό,τι φαίνεται δυστυχώς πάνε να τα σαρώσουν όλα. Και αυτό το βλέπουμε με τα διάφορα που περνάνε όλο αυτό το διάστημα. Ανοίγουν και οι κερκόπορτες, να το πούμε έτσι, για να χτίζονται, να κατασκευάζονται ακόμα και σε νατούρα, ακόμα και σε δασικές εκτάσεις. Είναι μια πολιτική η οποία βέβαια είναι γενική, αλλά και η τοπική διοίκηση έρχεται να την εφαρμόσει και να την αγκαλιάσει. Δηλαδή βλέπουμε κατά καιρούς να γίνονται κάποιες ενστάσεις, κάποιες παρατηρήσεις και λίγο για τα μάτια του κόσμου ακόμα και να διαφωνούν σε κάποια, είναι πολύ επιμέρους ζητήματα, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Εμάς, όπως είπα και θα το ξαναπούμε, μας ενδιαφέρει ό,τι γίνεται για την Τίνο, τα έργα αυτά να αφορούν όλο το νησί, την ασφάλεια και την ευημερία του λαού μας. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, στην τοπική διοίκηση θεωρούμε απαράδεκτο ότι στο νησί αυτό που έχουμε και νεολαία αρκετή δεν υπάρχουν πάρκα.
Δηλαδή έχουμε μια οικοδομησιμότητα σε όλη την πόλη της Τίνου, ωστόσο δεν υπάρχει ένας χώρος αναψυχής για την νεολαία. Τα γήπεδά μας είναι σε πολύ κακή κατάσταση και αυτά δεν τα λέμε τώρα προεκλογικά. Δηλαδή εμείς έχουμε καταθέσει σειρά ερωτήσεων και καταγγελιών και για τα γήπεδα και για την κατάσταση στα χωριά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη που λένε και που μας διαφημίζουν στα Ιλουστρασιόν Φυλάδια ότι είναι προγραμματισμένα έργα εκατομμυρίων κτλ. Ουσιαστικά από αυτά τα έργα δεν έχει δοθεί η δέουσα σημασία που θα έπρεπε, που είναι η χώρη αναψυχής, χώρη πρασίνου, για να βελτιωθεί συνολικά το επίπεδο των μόνιμων κατοίκων. Και άλλο ένα παράδειγμα, οι παιδικές χαρές. Η παιδική χαρά στην Παλάδα έκανε χρόνια να φτιαχτεί, δηλαδή μέχρι να παραδοθεί το έργο είχαν αρχίσει και χαλούσανε τα παιχνίδια που είχαν τοποθετηθεί. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, τα νέα ζευγάρια, οι γονείς, η νεολαία μας, να έχουν χώρους και να μην κλείνονται στον υπολογιστή, να το πούμε έτσι, να έχουν μια διέξοδο και μια πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά του πολιτισμού και του αθλητισμού. Μάλιστα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την τινιακή κοινωνία και όλους μας όσους μένουμε εδώ είναι το θέμα της υγείας. Βλέπουμε κατά καιρούς όλο ένα και αυξανόμενος είναι ο ρυθμός των διακομιδών των ασθενών ή των τραυματιών με πλωτά μέσα προς το νοσοκομείο της Σύρου. Αναρωτιόμαστε όλοι, πότε αυτό το πράγμα θα αρχίσει σιγά σιγά, το βλέπουμε μια αυξητική τάση. Δηλαδή βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αυξάνονται οι διακομιδές, ακόμα και για απλά καθημερινά προβλήματα των κατοίκων, προβλήματα με την υγεία τους. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, θα σταματήσει, υπάρχει, εσύ που είσαι πιο κοντά στα δημόσια πράγματα, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση να ενισχυθεί το κέντρο υγείας του νησιού? Το καλοκαίρι επισκέπτεται το νησί πάρα πολλοί κόσμος. Αυτός ο κόσμος που το επισκέπτεται έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή με το πρώτο τσίμπημα μέλισσας ή φιδιού θα πρέπει να πάρει το καραβάκι για να πάει στη Σύρο? Πώς το βλέπει αυτό η Λαϊκή Συσπήρωση? Εμείς αγωνιζόμαστε τόσο και ως Λαϊκή Συσπήρωση Τίνου αλλά και στη περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η εκπρόσωπή μας της Λαϊκής Συσπήρωσης, ζητάμε άμεση στελέχωση όλων των κέντρων υγείας. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι τα κέντρα υγείας θα έπρεπε να λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό, να είναι πλήρως στελεχωμένα, να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να παράσχουν υγειονομική φροντίδα σε όλους τους κατοίκους όλο το χρόνο. Γιατί δεν είναι μόνο το καλοκαίρι που είναι εκεί, όντως όπως σωστά λες, ο πληθυσμός του νησιού διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται σε κάποιες φάσεις και βλέπουμε όλοι το ότι πόσο αγχωνόμαστε με μια αδιαθεσία, τι θα γίνουμε. Ούτε είναι σωστό τα πλωτά μέσα να έχουν καταντήσει ασθενοφόρα λόγω της έλλειψης βασικών ειδικοτήτων που υπάρχουν στο κέντρο υγείας. Δυστυχώς εδώ πρέπει λίγο να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Γιατί ακούμε και σε ερωτήσεις που γίνονται στα δημοτικά συμβούλια ότι ναι, μεριμνούμε, θα έρθει ένας γιατρός, θα έρθει ο μικροβιολόγος. Μιλάμε τώρα για βασικές ειδικότητες που λείπουν στην Τίνο του παθολόγου και του μικροβιολόγου, που τώρα έχει περάσει πάνω από χρόνος. Μην είναι και παραπάνω δηλαδή. Με τα ημίμετρα ότι διασφαλίσαμε για κάποιους μήνες, πάλι εμάς αυτό δεν μας καλύπτει. Γιατί πάλι θα δημιουργηθεί το ίδιο ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια υγεία για να μπορεί να εξυπηρετεί και θα μπορούσε και σε συνδυασμό και με τη στελέχωση του νοσοκομείου στη Σύρο να εξυπηρετούνται τα περιστατικά των Κυκλάδων σε όλες τις περιπτώσεις. Εντάξει, είναι τραγικό, είναι θέμα μιας συνολικής πολιτικής που ουσιαστικά υποβαθμίζει την υγεία, αλλά και εμείς λέμε ότι πρέπει και ως Δήμος και οι φορείς και οι κάτοικοι του νησιού να μην σταματήσουμε να διεκδικούμε, γιατί ξέρουμε ότι και τίποτα δεν χαρίζεται. Όσο τους αφήνουμε φαίνεται ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο και το ζούμε χρόνο με το χρόνο πια, είναι η διαφορά αυτή.
Είναι ένα ζήτημα, ένα πάνδημο αίτημα και των κατοίκων του νησιού να στελεχωθεί άμεσα το κέντρο υγείας, αλλά σας λέω, ειδοποιώς διαφορά είναι ότι εμείς ζητάμε μόνιμο προσωπικό με διασφαλισμένα όλα τους τα δικαιώματα για να μπορούν να μείνουν, για να μην γινόμαστε μάρτυρες αυτής της αλυσιδωτής ομοιρίας με τα εξάμηνα και τα οκτάμηνα, τα δύο χρόνια που έρχονται οι αγροτικοί και φεύγουν, τα κίνητρα που υποτίθεται δίνουν. Εντάξει, είναι ψίχουλα για μας. Η αλήθεια είναι ότι με τους μισθούς που λαμβάνουν και με το κόστος ζωής που έχει εκτιναχθεί και στα νησιά ειδικά, είναι πολύ δύσκολο. Βάζεις τώρα ένα σημαντικό θεωρώ ζήτημα, είναι το κόστος ζωής για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους, τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για να καλύψουν ανάγκες των νησιών και συγκεκριμένα εδώ στο νησί της Τίνου. Είναι το θέμα της διαμονής τους, το πώς και πού θα μείνουν με το υψηλό κόστος κλπ. Η Λαϊκή Συμπήρωση θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την κυβέρνηση, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ανακοφιστούν στο θέμα της διαμονής και της διαβίωσης όταν έρχονται να καλύψουν ανάγκες στην Τίνο ή και σε άλλα νησιά όπου το κόστος ζωής το καλοκαίρι είναι σημαντικό. Ναι, φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει. Να σας πω πρακτικά, εμείς έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές να επανέλθει το καθεστώς του ΦΠΑ που ίσχυε στα νησιά με το χαμηλότερο που ήταν στο 13%. Δηλαδή είναι ένα αίτημα το οποίο θα ανακουφίσει όλους τους κλάδους και τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους, γιατί από το 13% στο 24% είδαμε πώς εκτινάχθηκε το κόστος ζωής. Από την άλλη πρέπει και οι μισθοί να ανέβουν, δηλαδή βλέπουμε τον πληθωρισμό να είναι στο 11%, να έχουν ακριβήνει τα πάντα και οι μισθοί να είναι αγγυλωμένοι στα επίπεδα 10 ετών. Είναι ζητήματα που άπτονται και της τοπικής διοίκησης και της κυβέρνησης, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε συνολικά. Δηλαδή, κανένας δεν είναι σε γυάλα, ούτε το νησί μας είναι σε γυάλα, αυτό το γνωρίζουμε, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Απλά λέμε ότι πρέπει να παλέψουμε για αυτά, να διεκδικήσουμε για να ανακουφιστούμε. Κλείνοντας, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ο κόσμος, οι πολίτες της Τίνου, ο λαός της Τίνου πρέπει να στηρίξει στη Λαϊκή Συσπήρωση στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, που είσαι ήδη δημοτικός σύμβουλος και μας είπες ότι η πρόθεση είναι να κατεβείτε και θα κατεβείτε με συνδυασμό. Γιατί λοιπόν ο λαός της Τίνου να στηρίξει τη Λαϊκή Συσπήρωση? Λοιπόν, εμείς καλούμε το λαό της Τίνου να αλλάξει σελίδα, να το πούμε έτσι. Τις υπόλοιπες παρατάξεις τις έχει δοκιμάσει, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Αλλάζουν το όνομα, βλέπουμε ότι γίνονται και κάποιες μεταγραφές ατόμων από τον ένα συνδυασμό στον άλλο, αλλά ουσιαστικά την εμπειρία την έχει και βλέπουμε το ότι ουσιαστικά ένας κόσμος που παλεύει για να επιβιώσει, για να σπουδάσει τα παιδιά του, για να θρέψει την οικογένειά του, από την τακτική και τις πολιτικές που ακολουθούν δεν έχει να περιμένει τίποτα. Εμείς τους καλούμε λοιπόν, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, να στηρίξει τη Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί εμείς αυτό που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να προτάσουμε τις ανάγκες των εργαζομένων, των μικρομεσαίων που μαστίζονται από όλη αυτή τη κατάσταση της ακρίβειας, που έχουν δανειακές υποχρεώσεις, που ουσιαστικά δουλεύουν πάρα πολλές ώρες τη σεζόν σε εξαντλητικά ωράρια και μόλις κλείσουν τα μαγαζιά το πορτοφόλι αδειάζει αμέσως. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς, γιατί νομίζω τα βιώνουμε όλες οι οικογένειες στο πετσί τους. Γι' αυτό πρέπει να είναι ενισχυμένη η Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί και αντιπολιτευόμαστε και αναδεικνύουμε τα σχέδιά τους, αλλά και ουσιαστικά έχουμε και προτάσεις όσον αφορά την Τίνο με μέτρα που θα έρθουν να ανακουφίσουν και θα μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Μάλιστα. Νομίζω, ναι Γιώργο, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και στην πορεία που θα παρουσιάσουμε και τη διακήρυξή μας, που θα περιλαμβάνει και πιο συγκεκριμένα
για την Τίνο και για τα χωριά της Τίνου, βέβαια, από όλη τα... Και ας μην ξεχνάμε ήδη τον αγώνα που δίνεις. Ναι. Όλοι είμαστε μάρτυρες, παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια. Έχεις κάνει κέρδες ερωτήσεις για σοβαρά ζητήματα. Ελπίζουμε αυτό να συνεχίσει. Χρειάζεται να υπάρχει μια φωνή που να επισημαίνει τα προβλήματα. Εγώ σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να σε ευχαριστήσω ως εκπρόσωπος και του Τίνος Live TV, το οποίο είναι εδώ σήμερα και κάνει αυτή τη συνέντευξη. Να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και στο μέλλον να ξαναμιλήσουμε. Και εύχομαι στο συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης και σε εσένα προσωπικά να έχετε καλή επιτυχία στους στόχους σας και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο, και για το βήμα που μας έδωσες. Όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε στη διάθεσή σου. Η προεκλογική περίοδος, από ό,τι φαίνεται, θα φουντώσει από εδώ και μετά, οπότε και θεματικά θα ήταν χαρά μας να συζητήσουμε και για πιο συγκεκριμένα θέματα. Τώρα κάναμε μια πρώτη κουβέντα, μια εισαγωγική συνέντευξη. Καλή επιτυχία και σε σένα και στη σελίδα σου στο Τίνους Live. Και είμαστε εδώ να τα λέμε. Αγαπητοί ακροατές, και με αυτό το όμορφο μήνυμα της εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπήρωσης, της κυρίας Άννας Μαραβέλια, δικηγόρου, δημοτική συμβούλου, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο podcasting, αυτή την πρώτη συνέντευξη. Στόχος είναι να ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις και να μιλήσουμε και με άλλους φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλοντας να δώσουμε ένα βήμα, μια φωνή, να ακουστούν τα προβλήματα, να ακουστούν όλες οι απόψεις, να υπάρχει ένας πλουραλισμός στην ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Δήλωση τσούλα, ιστορία ότι γερνάσαμε. Τις αιμονές μας περισυνέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια, λότρια, ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η πόρνη, η ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας κι αποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοπλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία σώματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σε αυτό το πιάσο μόνος φαντασμάτα. Κάτω οι σημαίες στις λοφόρους που παρελάσαμε. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι οριζόντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέκονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μας το κεφάλαιο του λαθός λίματος. Όσα πιο σκοτήμως εκεί που σαν πείτε ξανατοτώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι ανοιγέλη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα, ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυνδεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια, λότρια, ζήτω καραβγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ναι, και τώρα! Ξέσκησε η πόρνη, η ιστορία, ρε, και οράματα. Τώρα για σέρβις, μες από στέλνι και για χαμόμηλο. Η παρθενιά της επανορθώσαμε σπίτα με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Μπράβο, 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 μπράβο.
Για ρίχτε και ένα χειροκρότημα στην ορχήστρα που είναι ένας και ένας.